Ποιες είναι αυτές οι λέξεις που μπορείτε να τις επαναλαμβάνετε καθημερινά, όσες περισσότερες φορές γίνεται, που μπορούν να σας φέρουν πλούτο και επιτυχία? Κάτι σαν μάντρα δηλαδή. Μάντρα είναι λεξούλες, λέξη, την οποία την επαναλαμβάνεις, μάντρα στην Ανατολή. Και επειδή επαναλαμβάνεις κάτι, τι έχουμε πει? Ότι το υποσυνείδητο μετά τα 7-8 μας χρόνια μαθαίνει μέσω της επανάληψης. Δηλαδή, μετά τα 7-8 μας χρόνια, θέλαμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, θέλαμε να μάθουμε ένα μουσικό όργανο, οτιδήποτε θελήσαμε να μάθουμε, το μάθαμε κάνοντάς το πολλές φορές εξάσκηση. Και με επιμονή, με πειθαρχία, επαναλαμβάνοντάς το, το μάθαμε το μουσικό όργανο ή την ξένη γλώσσα που θέλαμε τέλος πάντων να την μάθουμε. Οπότε, ακόμα και σήμερα, σε ό,τι ηλικία κι αν είστε, εγώ είμαι 43, άλλοι θα είστε που με παρακολουθείτε στο βίντεο αυτό 25, 30, 60, 70, σε όποια ηλικία κι αν βρισκόμαστε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το υποσυνείδητο μαθαίνει μέσω της επανάληψης. Δηλαδή, για να αλλάξει ένα πρόγραμμα εκεί, αν δηλαδή παίζει ένα πρόγραμμα, τη φτώχεια μου την καταραμένη, είμαι φτωχός, δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, η άλλη είναι τυχερή, εγώ τι γίνεται, ας πούμε, η μοίρα μου, η τύχη μου, το μερτικό μου, τα χρήματα τα πολλά τα έχουν οι λίγοι και αυτοί οι λίγοι που τα έχουν κάνουν κακό στον κόσμο, τα χρησιμοποιούν με άσχημο τρόπο και κατά της ανθρωπότητας. Είναι δηλαδή κασέτα που παίζει και αυτή η κασέτα δεν παίζει έτσι από μόνη της, προγραμματίστηκε να παίζει έτσι από πάρα πολύ μικρή ηλικία, γιατί αυτά που λέμε στον εαυτό μας στο τώρα τα έχουμε ακούσει από όταν γεννηθήκαμε και μέχρι τα 7-8 μας χρόνια. Τότε τα κύματα του εγκεφάλου όταν ήμασταν μικρά παιδάκια ήταν θήτα. Θήτα είναι ύπνος, ύπνος είναι το υποσυνείδητο. Έτσι τα μαθαίνεις όλα, τα απορροφάς σαν σκουγκάρι. Είναι τα προγράμματα. Για να αλλάξεις όμως ένα πρόγραμμα που δεν σε συμφέρει, δηλαδή αν δεν τα πηγαίνεις καλά στα επαγγελματικά σου, δεν είσαι τόσο καλά στα οικονομικά σου, έχεις ένα πρόγραμμα εκεί στο υποσυνείδητό σου που σε μπλοκάρει, μπλοκάρει την ευθονία. Οπότε θέλουμε κάτι που επαναλαμβανόμενα θα κάνουμε ή που θα λέμε. Βέβαια αυτά τα δύο, το να λέμε επαναλαμβανόμενα και το να αναλαμβάνουμε καθημερινά δράση, αν συνδυαστούν, μπαμ, σούπερ, έχουμε αποτελέσματα. Εγώ θα σας πω λοιπόν τις λεξούλες και θα σας φέρω και ένα παράδειγμα μιας φίλης σήμερα που βγήκαμε για καφέ γιατί ήθελε κάτι να της δείξω στα social media, πώς να τα χειρίζεται και το YouTube της, και με μεγάλη μου χαρά βρέθηκα μαζί της μετά από πάρα πολύ καιρό και μου είπε ότι της είχε προτείνει κάποια στιγμή πριν χρόνια κάποιος ένα βιβλίο. Πώς μου το είπε, το Δώρα. Δεν το έχω διαβάσει, διαβάζω άλλου είδους βιβλία. Και της έμεινε μία φράση, όπως τον καθένα μας όταν διαβάζουμε κάτι, όταν βλέπουμε κάτι μας μένει μία φράση, της έμεινε μία φράση ότι εάν θέλεις να έχεις αυθονία στη ζωή σου, πρέπει να ψιθυρίζεις, να λες καθημερινά ή από μέσα σου, νοερά δηλαδή, τη λέξη «είμαι πλούσιος», «είμαι πλούσια». Ή εγώ το κάνω διαφορετικά, πλούτος επιτυχία, πλούτος επιτυχία, πλούτος επιτυχία. Ιδιαίτερα το βράδυ πριν κοιμηθώ, όταν είμαι δηλαδή στο μαξιλάρι μου και έχω κλείσει τα μάτια μου και είμαι έτοιμη να με πάρει ο ύπνος, εκείνη την ώρα το υποσυνείδητο είναι super duper, είναι ξύπνιο, τα κύματα του εγκεφάλου είναι θήτα, οπότε οτιδήποτε του πούμε του υποσυνείδητου τότε το λαμβάνει καλύτερα σαν πληροφορία, οπότε εκείνη την ώρα σας το έχω ξαναπεί, πλούτος επιτυχία, πλούτος επιτυχία, πλούτος επιτυχία. Ή μπορείτε να πείτε και αυτό που έλεγε η φίλη, είμαι πλούσιο, είμαι πλούσια, έτσι γυναίκα. Είμαι πλούσια, είμαι πλούσια. Εν τω μεταξύ, όταν άρχισε να το λέει, κορόιδευε, μου είπε και τον εαυτό της. Έλεγε δηλαδή, ρε Φανή, έλεγα είμαι πλούσια, είμαι πλούσια, είμαι πλούσια. Ναι, τρομάρα σου, ξέρω εγώ. Θες να λες και ότι είσαι πλούσια, εσύ δεν ξέρω εγώ, δεν βγαίνεις το μήνα, δεν μπορείς να πληρώσεις τις υποχρεώσεις. Αλλά μου λέει, καθώς προχωρούσαν οι μέρες και το έλεγε και το έλεγε και το ξαναέλεγε, μετά από 10 μέρες, 15 μέρες, άρχισαν τα αποτελέσματα στη δουλειά της. Και συγκεκριμένα μου είπε ότι δεν προλάβαινε να κλείσει τα ραντεβού. Και κάποια στιγμή λέει, έπιασε. Αυτό δηλαδή που εγώ είχα διαβάσει το βιβλίο και είπα έτσι στα χαζά να το ξεκινήσω, να το κάνω, να το λέω, να το επαναλαμβάνω, παρόλο που το έλεγε και μετά δεν το πίστευε και έλεγε
Να, τι είναι αυτά που λες, αλλά αυτή το έλεγε. Δεν πήρα ξανά μετά. Πάμε πάλι ξανά. Το αμφισβητούσε, αλλά πάμε πάλι ξανά, ξανά. Το υποσυνείδητο όμως ακούει. Είναι συνέχεια σε εγρήγορση και ακούει τα πάντα και αντιλαμβάνεται τα πάντα. Ό,τι του δώσεις και αν το πιστέψει αυτό που του δίνεις, θα στο πραγματοποιήσει κιόλας. Αυτή είναι η μικρή ιστορία. Για να σας πω ότι ό,τι σπέρνεις εκεί, το θερίζεις κιόλας. Σε ό,τι εστιάζεις την προσοχή σου, όπου εστιάζεις την προσοχή σου, αυτό και θα μεγαλώνει. Θέλεις να μεγαλώσει η αυθονία στη ζωή σου. Θα πρέπει να εστιάζεις την προσοχή σου στην αυθονία. Δεν θα λέμε δεν έχω, δεν μου φτάνουν, είμαι φτωχός, φτώχεια καταραμένη, είναι αδύνατο, είναι ακατόρθωτο. Έχετε ακούσει για την αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό που το λες, είσαι κιόλας. Αυτό που το λες και το επαναλαμβάνεις κιόλας, γίνεσαι, γίνεται. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε τον αντίθετο διάλογο, πιο επικοδομητικό διάλογο με τον εαυτό μας και για τον εαυτό μας και για τη ζωή μας. Όπως η φίλη που είχε σούπερ αποτελέσματα και εξακολουθεί να έχει και θα έχει. Γιατί έχει αυτή τη διάθεση να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο και να δοκιμάσει και άρχισε ήδη να καταλαβαίνει το πόσο ισχυρό είναι το μυαλό, το πόσο πανίσχυρο είναι το υποσυνείδητο. Και αν το κατανοήσεις και μάθεις τα μυστικά του, θα το κάνεις να δουλεύει υπέρ σου και όχι κατά σου. Πριν πέσετε λοιπόν για ύπνο, η καλύτερη ώρα, αλλά και το πρωί μόλις ξυπνάτε, δύο είναι οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας. Πρωί με το που ξυπνάμε, βράδυ πριν κοιμηθούμε. Γιατί είναι σημαντικές? Γιατί τα κύματα του εγκεφάλου είναι θήτα. Θήτα, ύπνωση. Ύπνωση, υποσυνείδητο. Εμένα μου αρέσει πριν κοιμηθώ. Πλούτος επιτυχία, πλούτος επιτυχία. Από μέσα μου φυσικά. Με παίρνει ο ύπνος, τόσο κουρασμένη που πέφτω. Δεν προλαβαίνω να το πω πολλές φορές. Αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά μου, ξέρω τους στόχους μου. Τους έχω καταγράψει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Και βαδίζω προς τα εκεί. Τι μπορώ να κάνω για αυτό το στόχο που έχω και για τον άλλο στόχο που έχω και για εκείνο που θέλω. Καθημερινά αναλαμβάνω δράση έστω και από λίγο. Γιατί, και τη φίλη μου την είπα, λέω ναι, τα επαναλάμβανες, θα έλεγες είμαι πλούσια, είμαι πλούσια. Αλλά περνούσες και στη δράση, δεν καθόσουν να τα περιμένεις όλα έτσι. Περιμένω να πέσουν από τον ουρανό, γιατί την ξέρω. Έψαχνε να βρει, μελετούσε, κοιτούσε πώς θα μπει εκεί, θα μπει στις ομάδες για να προωθήσει τη δουλειά της, δεν καθότανε. Ναι, βάζουμε κανέλες στο πορτοφόλι, ναι κάνουμε κάποια πράγματα, ναι λέμε, ψιθυρίζουμε, είναι νοερά μέσα μας, λέμε το μάντρα. Αλλά την άλλη μέρα, στην ημέρα μας, πρέπει να έχουμε μια ατζέντα και παρόλες τις υποχρεώσεις μας, τις δουλειές μας και ό,τι κάνουμε, να έχουμε και λίγο ελεύθερο χρόνο να μπορούμε να αναλαμβάνουμε δράση προς τους στόχους μας. Και αν δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε, σας το έχω ξαναπεί και εγώ θα το επαναλαμβάνω γιατί το υποσυνείδητο μαθαίνει μέσω της επανάληψης. Μελετάμε ζωές ανθρώπων που τα έχουν καταφέρει σε αυτό που θέλουμε και εμείς να τα καταφέρουμε. Τι κάνανε αυτοί, πώς ξεκινήσανε, πώς προχωρήσανε, πώς τα δουλεύουν τα social, πώς δουλεύουν στην έξω ζωή, στην καθημερινότητά τους. Τι συνήθειες έχουν, γιατί είμαστε οι συνήθειές μας, τι συνήθειες έχουν, πώς ξυπνάνε, τι κάνουν, η πρωινή τους ρουτίνα, η βραδινή τους ρουτίνα. Προσπαθούμε να μάθουμε από αυτούς. Έτσι θα ξεκινήσουμε και θα πάρουν μπρος οι μηχανές της αλλαγής.